τώρα έγαμα το όμως, εκείνο που ορισμένοι δεν υπολογίζουν ή αν θέλετε ίσως να μην το έχουν σκεφτεί ποτέ, ήταν μετά από αποτέλεσμα. Δεν ήταν θα, δεν ήταν ίσως, δεν ήταν να κάνω κάτι, ήταν έκανα επιτέλους κάτι και μπορούμε, ρε γαμώτο, να το κάνουμε όλοι. Πριν από λίγες μέρες με ρώτησε κάποιος ποια ήταν η πιο δύσκολη χρονική περίοδο της ζωής σου. Θα σας πω πάρα πολύ απλά και έντιμα, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι λογικό και επόμενο να γονατίζεις, μπορεί οι άλλοι να μην το βλέπουν, αλλά γονατίζεις. Και με τον Δημήτρη, τον σύζυγο, λέω, και τι έχω κάνει στη ζωή μου, και γυρίζει και μου λέει, είσαι καραλή.